Νομίζω αυτή τη βδομάδα που διανύουμε είναι η κορύφωση και αν δω και από τη δική μας πόλη εδώ και από τους φίλους γνωστούς και από γραφείο και τα λοιπά, πιστεύω ότι όλοι σχεδόν έχουν νοσήσει. Ο εφιάλτης του κορονοϊού επέστρεψε στην Κίνα. Ο Κωνσταντίνος Λιάκος, επιχειρηματίας στην πόλη Σεντζέν, περιγράφει πώς άλλαξε η καθημερινότητα των πολιτών μέσα σε ένα βράδυ. Από τους άδειους δρόμους και την καραντίνα, στην απόλυτη ελευθερία, αλλά και τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Στην αρχή υπήρξε ένας πανικός, όπως στην αρχή, εάν θυμάστε, υπήρχε και ένας πανικός με τις μάσκες, δεν υπήρχαν μάσκες. Τώρα δεν υπάρχουν φάρμακα. Το κράτος εδώ προετοίμαζε το έδαφος για να συμβεί αυτό. Ήταν γρήγορο το άνοιγμα, επομένως θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια μεγαλύτερη παραγωγή φαρμάκων. Για τις νοσηλίες ήταν, πιστεύω, αδύνατο. Για να αντιμετωπιστεί μάλιστα το χάος στα νοσοκομεία, ζητούν να πηγαίνουν μόνο τα βαριά περιστατικά. Αρκετοί είχαν νοσήσει και η παράκληση ήταν να μείνουμε σπίτι και όσοι πραγματικά δεν μπορούν ή χρειάζονται οξυγόνο ή άλλα φάρμακα να πάνε στα νοσοκομεία. Παρά την έκρηξη κρουσμάτων, στις 8 Ιανουαρίου θα αρθούν και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τους κατοίκους της Κίνας. Ήδη Έλληνες που ζουν μόνιμα στον Ασιατικό γίγαντα και έχουν να δουν από την έναρξη της πανδημίας τους συγγενείς τους έκλεισαν εισιτήρια. Έχω να δω την οικογένειά μου 3 χρόνια και κλείσαμε πτήσεις επιτέλους. Βρήκαμε πτήσεις, κλείσαμε πτήσεις και δεν φοβόμαστε εξής ότι να μην μπορούμε να γυρίσουμε πίσω αργότερα ή να ακυρωθούν οι πτήσεις κλπ. Γιατί από ό,τι λένε δεν ακυρώνονται πτήσεις. Η Ευρώπη ήδη ετοιμάζεται να πάρει μέτρα για να αντιθασεύσει ένα πιθανό νέο πανδημικό κύμα. Το μόνο που φοβόμαστε, μήπως βάλουν και άλλες χώρες καραντίνα. Κινέζοι τουρίστες πάντως που φτάνουν στην Ελλάδα νιώθουν ασφαλείς. The vaccine was 3 times and no test. Situation in my country, I think so far is under control. Στη χώρα μας ο ιωδή βρίσκεται σε εγρήγορση. Ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως η κινητικότητα από την Κίνα στην Ελλάδα είναι μικρή, αφού δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις.